Ακριβώς, με ιδιαίτερη ικανοποίηση συμμετέχω στο ΠΕΣΟΠ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Διαπίστωσα για ακόμη μια φορά την οργάνωση που έχει η Περιφερειακή Ενότητα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και όχι μόνο. Η αντιπυρική περίοδο που ήδη είναι σε εξέλιξη θεωρώ ότι θα είναι μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών σύμφωνα με ό,τι στοιχεία έχουμε. Οπότε πρέπει να οργανωθούμε σε όλα τα επίπεδα. Ξαναλέω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Φεύγω από εδώ σήμερα πιο ήσυχος και βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο οτιδήποτε συμβεί. Αυτό αποδείχθηκε και στην προηγούμενη φωτιά και θέλω εδώ και δημόσια να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη, τον συνάδελφο, ο οποίος ήταν στο πεδίο με όλες τις δυνάμεις και αποφύγαμε τα χειρότερα, πραγματικά σε μια φωτιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζω και εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε παρόμοια γεγονότα και να μείνουμε σε επίπεδο σχεδιασμού και προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί με όλες μας τις δυνάμεις και ως περιφέρεια, δίπλα στην περιφερειακή ενότητα ή οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Μιλάνε όλοι για ένα καλοκαίρι με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και πάρα πολύ έντονους ανέμους. Κάτι που δυσκολεύει σίγουρα το έργο σε κάθε κατάσταση πυρκαγιάς, κυρία Περιφερειάρχη. Δυστυχώς αυτή είναι η πρόβλεψη και ελπίζω να διαψευστούμε και να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση. Η πρόσφατη άσκηση του Μηνό έδωσε πολλά συμπεράσματα στις υπηρεσίες. Σαφώς και μας έδωσε συμπεράσματα. Παρατηρηθήκαν ελλείψεις και γίνεται ένας επανασχεδιασμός με όλες τις επισημάνσεις και ό,τι αποκομίσαμε από την άσκηση για να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Πότε έχουμε τα ενέργεια μέσα στη Βίτσα? Τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι είναι την επόμενη εβδομάδα τα. Και αφορούν τι εσύ? Θα είναι η Ηράκλειο, θα είναι 2 ή 3 ελικόπτερα και 1 στα 9. 4 πυροσβεστικά, γιατί το 1 θα είναι η μεταφορά που θα. Τα ένα αέρια. Θα είναι 4, τα 3 θα είναι η κατάσβεση και το 1 θα είναι η μεταφορά προσωπικού.